Φέρνει ως παράδειγμα μία ομιλία του Μιχαλολιάκου στο Κρυστάλ το 2012, όπου ο Μιχαλολιάκος λέει: Όποιος περνάει έξω από τα γραφεία μας, ή τρέχει ή δεν προλαβαίνει να τρέξει, και αναφέρεται σε αυτό ως μία κεντρική γενική εντολή, και ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να γίνουν επιθέσεις, παραδείγματος χάρη όπως στην Πάτρα έξω από τα γραφεία, με την έννοια του ότι είναι πια εκπαιδευμένοι όλοι αυτοί και έχουν πια όλη αυτή την νοοτροπία που χρειάζεται για να επιτίθενται στους διάφορους που θεωρούν εχθρούς. Του είπαν λοιπόν του θύματος ότι αυτή είναι η αρχηγός πολυκατοικίας, η Δημοπούλου δηλαδή, και ότι θα πρέπει να την ακούει. Του ζήτησαν ότι θα πρέπει να φύγει, αλλιώς θα τον σκοτώσουν, θα σκοτώσουν και αυτόν και τα παιδιά του. Ο Μπασκάκης απαντάει στην πρόεδρο σε ερώτησή της αν τον χτύπησαν, ότι τον χτύπησαν στο κεφάλι. Είδε επίσης, λέει, στην πολυκατοικία πόρτες αλλοδαπών με τον Κέλτικο Σταυρό. Είναι μία από τις φωτογραφίες που έχουν ξαναδείξει. Η Δημοπούλου, λέει ο Μπασκάκης, είχε εισβάλει στο διαμέρισμα της Κινέζας αυτής και επιχειρήσει να την πνίξει. Ο κύριος Μπουκιάς, έλεγε αυτό, αυτός που είχε το διαμέρισμα πρακτικά, ήταν τρομαγμένη και η επικοινωνία ήταν σύντομη, βεβαιώνοντας όμως ότι δέχτηκε την επίθεση. Η κατηγορία της Κορδέλη για το μαχαίρωμα Αυγανού το 2011, σήμερα ήταν κιόλας άλλη μία δικάσιμος αυτής της υπόθεσης μετά από πάρα πολλές αναβολές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνήγορος περάσπισης της Κορδέλη είναι ο Καπερνάρος. Έγινε μήνυση, την πορεία τη γνωρίζετε. Ο Μπασκάκης απαντάει το καταπληκτικό ότι από το 2011 η συγκεκριμένη υπόθεση, που είναι και αυτόφορο, έχει αναβληθεί 12 φορές. Τώρα, λέει, αυτόν τον καιρό άρχισε η εκδίκαση. Τρεις κατηγορούμενες, Κορδέλη, Λουκιανός, Μαρκουλάκης, στο Μονομελές εκδικάζεται, υπάρχουν τα αντίστοιχα δημοσιεύματα. Η εισαγγελέα παρεμβαίνει και λέει: Αφήστε τα δημοσιεύματα. Είπατε ο ένας κρατούσε μαχαίρι. Πώς συνάγεται αυτό το συμπέρασμα? Για να πάρει την απάντηση από τον Μπασκάκη από τα μαχαιρώματα. Το βασικό πολιτικό μήνυμα της Χρυσής Αυγής είναι η βία, δεν είναι κόμμα, είναι οργάνωση που προπαγανδίζει τη βία. Και βάζει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με το κατά πόσο και οι ίδιοι νιώθουν τους εαυτούς τους έτσι. Η Ελμεχανίων, λέει, εξέδωσε ένα ψήφισμα που καταδίκαζε τις επιθέσεις κατά μεταναστών και η Χρυσή Αυγή απάντησε σε αυτό το κείμενο, στο οποίο δεν ονομαζόταν καν. Ρωτάει για όλα όσα έχετε αρθρογραφήσει για τη Χρυσή Αυγή. Σας έχει υποβληθεί ποτέ εις βάρος σας μήνυση? Και ο Μπασκάκης λέει όχι. Και η πρόεδρος ρωτάει, και πολύ σωστά, γιατί θεωρείτε ότι δεν σας έχει υποβληθεί μήνυση? Γιατί, λέει ο Μπασκάκης, μήνυση υποβάλλεται όταν τα γεγονότα που λέγονται είναι ψευδή. Και αν θα το επεκτείνουμε λίγο αυτό, όταν ο απέναντι γνωρίζει ότι όλα αυτά τα οποία γράφει δημοσιογράφος έχουν συμβεί, υπάρχουν, και ακόμα και οι ίδιες οι σχέσεις που περιγράφει δεν μπορούν να φτάσουν στο δικαστήριο και να καταρριφθούν, δεν θα πάει να την κάνει τη μήνυση. Δεν έγιναν επεισόδια κατά το Δήμαρχο, απλά άρχισε να λέει το λόγο του. Είχε μιλήσει πριν ο πρόεδρος του συλλόγου. Εγώ, λέει, έλεγα ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοια γεγονότα. Κάποιος πετάχτηκε. Δήμαρχε, δεν τα λες καλά. Δεν ξέρεις τι έχουμε πάθει. Δημιουργήθηκε ένας πανικός, λέει, αντεγκλήσεις, και κάποιοι ήρθαν προς το μέρος μου. Η σύγχυση και η συναισθηματική φόρτιση ήταν τέτοια, μας λέει ο Δήμαρχος Χαλίας, που δεν μπορούσε να διακρίνει ποιος ήρθε, ποιος έφυγε, τι συνέβη κτλ. Μπορούσε όμως να διαπιστώσει μέσα στη σύγχυση αυτή ότι δεν έγιναν επεισόδια. Δεν έγιναν. Δεν έγινε κάτι άλλο. Η αστυνομία ήταν εκεί, αλλά δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Την είδαμε και άλλες φορές που χρειάστηκε, τι συνέβη. Ήταν και ένστολη, λέει, ήταν και με πολιτικά. Αυτά τα θυμόταν ο Δήμαρχος, τα ήξερε κτλ. Η εισαγγελέας ρωτάει, ξαναλέω, είναι δυνατόν να δίνεται αλλοιωμένη εικόνα? Ήταν μαζεμένη το άγημα, το στρατιωτικό, λέτε, λέει, για άτομα σαν στρατιωτικό άγημα. Προσέξτε τώρα, οι ερωτήσεις που έρχονται από την έδρα έρχονται από την προανακριτική διαδικασία, δηλαδή από τη μαρτυρία που έχει κάνει ο Δήμαρχος όταν κλήθηκε από τις ανακρίτριες. Όπου ο Δήμαρχος, όταν κλήθηκε από τις ανακρίτριες, έχει πει τελείως άλλα πράγματα. Όπως έχει πει τελείως άλλα πράγματα και σε κάμερες διάφορες, και σε ρεπορτάζ διάφορα, και σε συνεντεύξεις διάφορες. Thank you.
Δεν επιτρέπεται να προπυλακίζετε και να διώχνετε βία, συγγνώμη, ο δήμαρχος σε συνέντευξη στον Α. Την έχετε πει? Δεν είπα, δεν θυμάμαι. Πρόεδρος, κύριε μάρτυρα, είστε δικηγόρος. Είναι δική σας συνέντευξη και υπάρχει στο βίντεο από το 13 μέχρι το 17. Δεν είναι πολλά χρόνια, ρωτάει